Χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα απόψε. Είναι θέμα αυτοφροντίδας και αυτοπροστασίας και προσωπικής εξέλιξης. Το έχει ζητήσει μία φίλη, η οποία λέει αυτοφροντίδα και εστίαση. Πώς μένω σταθερή στους στόχους μου, για παράδειγμα να περπατώ κάθε μέρα. Πώς με φροντίζω ουσιαστικά και σταθερά. Τι χρειάζεται να δω μέσα μου για να το επιτύχω. Αυτό με ενδιαφέρει. Περπατώ ή κάνω στατικό ποδήλατο, αλλά για παράδειγμα μόνο 3 μέρες την εβδομάδα. Θα το ήθελα σταθερά. 7 μέρες την εβδομάδα. Και ένα τέτοιο παρόμοιο ζήτημα μου το ζητάτε πολλές φορές, για το πώς μπορούμε να μείνουμε σταθεροί στους στόχους μας και πώς μπορούμε να εξελιχθούμε. Εδώ πέρα είμαστε ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης, θα μπορούσα να έλεγα και προσωπικής ανάπτυξης. Όσοι βρισκόμαστε εδώ στο κανάλι και επανερχόμαστε καθημερινά, το κάνουμε και γιατί θέλουμε να συνδεθούμε και με άλλους ανθρώπους που έχουν παρόμοιες επιδιώξεις με εμάς, αλλά και επειδή θέλουμε να καλυτερεύσουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Και είναι πολύ ωραία τα θεωρητικά θέματα που συζητάνε, είναι τροφή για που συζητάμε και συζητιούνται εδώ στο κανάλι, είναι τροφή για σκέψη, μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Πώς όμως βάζουμε σε εφαρμογή τις αποφάσεις μας, πώς επιτυγχάνουμε τους στόχους μας πρακτικά. Καταρχάς, θεωρώ ότι οι στόχοι για φυσική άσκηση και σωματική άσκηση και καλή διατροφή μπορούν να είναι μια καλή αφετηρία, ώστε να μάθουμε πώς να εφαρμόζουμε και άλλους στόχους, πιο θεωρητικούς και πιο πνευματικούς. Γιατί τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι εύκολα φαίνεται το αποτέλεσμα όταν ασκείσαι καθημερινά. Όταν κάποιος καθημερινά, έστω και για μισή ώρα, περπατάει έξω στη φύση ή κάνει στατικό ποδήλατο ή κάνει το regime, τη ρουτίνα της άσκησής του, αυτό θα φανεί στο σώμα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Ή αν κάποιος μένει σταθερός σε ένα πρόγραμμα υγιεινής διατροφής, είτε ένα πρόγραμμα το οποίο το επιβάλλει η υγεία του, για να βελτιώσει την υγεία του, είτε ένα πρόγραμμα το οποίο το κάνει για καλυτέρευση της φυσικής του κατάστασης, θα νιώθει την ευεξία στο σώμα και θα φαίνεται και η αλλαγή και στη σύσταση του σώματος απτά. Δηλαδή η σωματική άσκηση και οι αλλαγές που αφορούν τη διατροφή μας έχουν απτά αποτελέσματα που μπορούμε να τα δούμε και εμείς και να τα δουν και άλλοι γύρω μας. Ενώ η πνευματική άσκηση και η προσπάθεια να επιβληθούμε στα πάθη μας και να καλλιεργήσουμε τις αρετές δεν φαίνεται ξεκάθαρα. Στους γύρω μας τουλάχιστον, πολλές φορές και σε εμάς δεν φαίνεται ξεκάθαρα. Πώς πείθουμε τον εαυτό μας και πώς βάζουμε τον εαυτό μας σε μια διαδικασία στην οποία καθημερινά θα φροντίζουμε το well-being μας, την ευεξία μας και τη σωματική και τη ψυχική. Για να το επιτύχουμε αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βάλουμε τον εαυτό μας, το σώμα μας, το μυαλό μας, τη ψυχή μας, στο επίκεντρο της ύπαρξής μας. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μεγαλώσει με μια νοοτροπία ότι είναι πολύ σημαντικό να εξυπηρετούμε τους άλλους, είναι πολύ σπουδαίο να είμαστε κοινωνικά συμβατοί, είναι μεγάλη υπόθεση να ικανοποιούμε την κοινωνία και να κάνουμε τα πράγματα που αρέσουν στην κοινωνία, και τον εαυτό μας, τις προσωπικές μας ανάγκες αλλά και επιθυμίες τις βάζουμε σε δεύτερη και τρίτη και τέταρτη μοίρα. Οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε people pleasers, που είμαστε αυτοί που βάζουμε ως επίκεντρο της προσοχής μας να ευχαριστήσουμε τους άλλους. Άρα, για να μπορέσεις, φίλοι, και εσύ που κάνεις το ερώτημα, αλλά και οι υπόλοιποι που παρακολουθούν αυτό το βίντεο, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας και να δουλέψουμε μεθοδικά και αδιάλειπτα πάνω στους στόχους μας, οφείλουμε να έχουμε προτεραιότητα τον εαυτό μας και να το θέλουμε πολύ. Πόσο πολύ το θέλεις να εξελίξεις το σώμα σου, πόσο πολύ το θέλεις να εξελίξεις τη ψυχή σου, πόσο πολύ το θέλεις να γίνεις καλύτερος και καλύτερα.
καλύτερη και καλύτερα ή καλύτερος και καλύτερα. Αν το θέλεις πολύ, αν το έχεις προτεραιότητα, τότε θα δώσεις και τον απαιτούμενο χρόνο και την απαιτούμενη πρόσοχη ώστε να το υλοποιήσεις. Φαίνεται ότι τα πράγματα για τα οποία σκεφτόμαστε περισσότερη ώρα, τα πράγματα, τα θέματα τα οποία απασχολούν περισσότερο το μυαλό μας, αυτά είναι στο τέλος της ημέρας που παίρνουν και περισσότερη από την ενέργειά μας. Άρα, αν σπαταλούμε το χρόνο μας σκεπτόμενοι ανοησίες και σκεπτόμενοι τα πράγματα που θέλουμε να απομακρύνουμε από τη ζωή μας, δηλαδή αν καθόμαστε τώρα και κλαίμε τον πρώη μας ή την πρώη μας που μας παράτησε, που μας απάτησε, που μας έφαγε τα χρόνια μας, που μας έκανε το ένα, που μας έκανε το άλλο και συνεχώς αναδεύουμε μέσα στο μυαλό μας αυτές τις αρνητικές εμπειρίες από το παρελθόν, είναι εξαιρετικά πιθανόν να μην σπαταλήσουμε την απαιτούμενη ενέργεια, να μην έχουμε την απαιτούμενη ενέργεια, να την επενδύσουμε στη βελτίωση του εαυτού μας και στη βελτίωση της ζωής μας. Χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε μια αστυνόμευση των σκέψεών μας. Οι σκέψεις μας επηρεάζουν πάρα πολύ και τα συναισθήματα μας, αλλά και τις πράξεις μας. Στο κανάλι αυτό δίνουμε πάρα πολύ έμφαση στα συναισθήματα, στην αναγνώριση των συναισθημάτων, στη διαχείριση των συναισθημάτων. Στόχος της ψυχοεκπαίδευσης είναι και η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, δηλαδή να μπορούμε να εντοπίζουμε τα συναισθήματά μας, να τα αποδεχόμαστε τα συναισθήματά μας, να τα βιώνουμε και να τα διαχειριζόμαστε με ένα παραγωγικό τρόπο. Ήρθε η ώρα να δώσουμε και λίγη έμφαση στις σκέψεις μας. Να αστυνομεύσουμε λίγο τις σκέψεις μας, όπως είπα προηγουμένως, με την έννοια του ότι θέματα τα οποία τα έχουμε εξαντλήσει, τα έχουμε συζητήσει στη ψυχοθεραπεία, τα έχουμε βιώσει έντονα, όπως ένα χωρισμό, μια τοξική καταστροφική σχέση από την οποία έχουμε αποκοπεί κλπ. Κλπ. Τα θέματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε επιλύσει και έχουμε πάρει αποφάσεις γι' αυτά, να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην τα επαναφέρουμε στη συνειδητότητά μας με το να τα σκεφτόμαστε και να τα συζητούμε. Ας αφήσουμε πίσω το παρελθόν. Γιατί όσο συζητάμε για το παρελθόν, όσο συζητάμε για τις χαμένες ευκαιρίες του παρελθόντος, όσο συζητάμε για τα αρνητικά συναισθήματα που μας έχει επιφέρει το παρελθόν, τόσο τα αναβιώνουμε στη σημερινή μας πραγματικότητα. Για να μπορέσεις, φίλη μου, να κάνεις τη γυμναστική σου, να κάνεις τη διατροφή σου, για να μπορέσεις να φροντίσεις και να αγαπήσεις τον εαυτό σου, οφείλεις προς τον εαυτό σου να κόψεις οποιαδήποτε ενασχόληση με τοξικά πρόσωπα και πράγματα. Είτε αυτά η τοξικότητα βρίσκεται μπροστά σου ζωντανή, είτε βρίσκεται μέσα στη μνήμη σου, στις αναμνήσεις σου και που άθελά σου την επανασύρεις και την αναφέρεις καθώς ονειροπολείς. Ας αποφασίσουμε συνειδητά να ονειροπολούμε για θετικά και χρήσιμα προς εμάς πράγματα. Δηλαδή αντί να κάθομαι, να πίνω τον καφέ μου και να σκέφτομαι «Αχ, αυτή η πρώην φίλη μου τι μου έχει κάνει, αχ, τι μου έχει κάνει και τι μου έχει πει και με έχει προδώσει και με έχει κάνει αυτός ο πρώην μου που με έχει απαντήσει, που με έχει προσβάλει, που με έχει... όλα, ή η μάνα μου που είναι καταπιεστική, η κόρη μου ή το ένα ή το άλλο». Κάθισε και σκέψου τι ωραία που θα είναι όταν θα φτάσω στο επιθυμητό σημείο σωματικής διατροφής και θα έχω ένα σώμα πολύ υγιές, ή τι ωραία που θα είναι όταν ασκούμε καθημερινά και φτάσω σε ένα σημείο που το σώμα θα αποκτήσει δύναμη, ευληγησία, ωραία όψη, τι ωραία που θα είναι. Ονειρευτείτε, ας ονειρευτούμε και ας ονειροπολίσουμε τα όμορφα πράγματα που θέλουμε να έρθουν στη ζωή μας. Γιατί για τα πράγματα για τα οποία σκέφτεσαι είναι πολύ πιο πιθανό να κάνεις πράξεις παρά για τα πράγματα τα οποία δεν τα σκέφτεσαι. Και αν σκέφτεσαι αρνητικά πράγματα, έστω και αν αυτά είναι εξαντλημένα, αναπόφευκτα τα επαναφέρεις στη συνειδητή πραγματικότητα σου. Τώρα, όσον αφορά την άσκηση, την εξάσκηση, τη διατροφή και γενικότερα και τη σωματική και τη ψυχική άσκηση, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πρόγραμμα, να χωρίζουμε τη μέρα μας σε τρία μέρη, όπως μας έχουν μάθει ότι είναι καλό τότε με την Πρωτομαγιά που γιορτάζουμε, ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει 8 μέρες ξεκούραση, 8 ώρες τη μέρα ξεκούραση, 8 ώρες ψυχαγωγία και 8 ώρες εργασία. Θα έλεγα να χωρίζουμε τη μέρα μας σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος που είναι καλά να το κάνουμε πρώτο είναι οι υποχρεώσεις μας.
τα πράγματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, η εργασία μας είναι ένα από τα πράγματα που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, η άσκησή μας, η πνευματική, η σωματική είναι από τα πράγματα που επιλέγουμε να κάνουμε. Βάζουμε στο πρώτο τρίτο της μέρας μας, που είναι οι υποχρεώσεις μας και τα πράγματα που έχουμε να κάνουμε, το προγραμματίζουμε. Από την προηγούμενη μέρα σημειώνουμε, θα πάω 20 λεπτά περπάτημα, θα κάνω 20 λεπτά ασκήσεις αντίστασης, για παράδειγμα, για όσο ασκήσετε, εγώ δεν θα. Να προγραμματίζουμε αυτό το κομμάτι, το πρακτικό, τι έχω να κάνω. Είναι χρήσιμο να φτιάχνουμε λίστες, σαν εδώ εγώ στο κινητό μου. Φτιάχνω λίστες τις οποίες γράφω τα πράγματα που έχω να κάνω και μετά όταν τελειώσω κάτι πατάω το νι και φεύγει από τη μέση. Να έχουμε το πρώτο τρίτο της μέρας μας που είναι τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, οι υποχρεώσεις μας, οι εργασίες μας, οι δουλειές μας. Το δεύτερο τρίτο της μέρας μας είναι η ψυχαγωγία μας και η ξεκούρασή μας. Χρειαζόμαστε να έχουμε ψυχαγωγία. Να προγραμματίζουμε και την ψυχαγωγία μας, την ώρα που θα ξεκουραστούμε, πώς θα ξεκουραστούμε, αν θα πάμε μια βόλτα έξω στη φύση, αν θα βρεθούμε με άλλους ανθρώπους, αν θα δούμε κάποια βίντεο που είναι χρήσιμα για μας, αν θα κάνουμε οτιδήποτε το οποίο θα μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα, και οπωσδήποτε η ξεκούρασή μας. Είναι καλό να κοιμούμαστε επαρκώς, να ξεκουραζόμαστε επαρκώς, ώστε να έχουμε και τις δυνάμεις, όχι μόνο τη θετική κινητοποίηση, αλλά και τις δυνάμεις, για να μπορούμε να βάζουμε σε εφαρμογή τους στόχους μας και να τους επιτυχάνουμε. Αυτό ήταν ένα σύντομο θεωρητικό βίντεο, στο οποίο προσπάθησα να δώσω τις βασικές αρχές για το πώς μπορούμε να εστιαστούμε στην αυτοαγάπη και στην αυτοφροντίδα μας. Επαναλαμβάνω, βάζουμε προτεραιότητα τον εαυτό μας, αστυνομεύουμε τις σκέψεις μας ώστε να μην επαναφέρουμε άθελά μας τοξικές και αρνητικές σκέψεις από το παρελθόν στη σημερινή μας πραγματικότητα, προγραμματίζουμε τις εργασίες μας, προγραμματίζουμε και την ψυχαγωγία μας, προγραμματίζουμε και την ξεκούρασή μας. Δικαιούμαστε να έχουμε καλύτερη ζωή, δικαιούμαστε να καλυτερεύσουμε τόσο το σώμα μας όσο και το πνεύμα μας. Αν τυχόν έχουμε συμπτώματα υπερβολικής κούρασης, έλλειψης διάθεσης, έλλειψης όρεξης για ζωή, τότε ας πάμε να δούμε λίγο τα βίντεο στο playlist για την κατάθλιψη, μην τυχόν και έχουμε κάποια συμπτώματα τα οποία μπορεί να παραπέμπουν σε κάποια διάγνωση όπως την κατάθλιψη, που σε εκείνη την περίπτωση χρειάζεται να κάνουμε θεραπεία για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Οι σκέψεις σε αυτό το βίντεο αναφέρονται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια συμπτώματα κατάθλιψης ή άλλης ψυχικής διαταραχής που να τους παρεμποδίζει από το να επιτελέσουν τους στόχους τους, γιατί θυμηθείτε, ένα από τα βασικά κριτήρια διάγνωσης μιας ψυχικής διαταραχής είναι το κατά πόσον αυτή η ψυχική διαταραχή παρεμποδίζει τη λειτουργικότητα του ανθρώπου. Έχετε την αγάπη μου όλοι και εύχομαι να μπορούμε να επιτυχάνουμε τους στόχους μας. Να μπορούμε και να το θέλουμε και να το επιδιώκουμε και να το επιτυχάνουμε, του να βάζουμε προτεραιότητα στους στόχους μας και να τους φέρνουμε σε πέραση.